σύντροφοι και συντρόφοι σας, με τιμά και με γεμίζει υποχρεώσεις η πρόταση που ένα είναι επικεφαλής του ψηφοδελτίου του Λαϊκιστήριου στο Δήμο Μεγαλόπολης. Όπως είναι γνωστό, η Δήμη και η Περιφέρεια είναι ένα όχημα για την υλοποίηση των αντιλαϊκών μέτρων, αλλά και για το σχεδιασμό της ανάπτυξης για τις ανάγκες των κεφαλαίων. Σε αυτή ακριβώς την κατεύθυνση σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται αναδιορθώσεις στην τοπική διοίκηση όλα αυτά τα χρόνια. Σε αυτή ακριβώς τη λογική εντάσσεται και στη Μεγαλόπολη η δρόση της τωρινής Δημοτικής Αρχής αλλά και των προηγούμενων δημοτικών αρχών. Χέρι-χέρι με την κυβέρνηση και την περιφέρεια σχεδιάζουν τη διαχείριση του μαρασμού που έφερε η σχεδιασμένη συρρήκνωση των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ τα προηγούμενα χρόνια, τόσο στην πόλη όσο και στα γύρω χωριά της περιοχής. Χρόνια τώρα η Μεγαλόπολη, η περιοχή της Μεγαλόπολης, είναι έρμεο στις ορέξεις της ΔΕΗ των επιχειρηματικών ομίλων και των εργολάβων. Τα εκάστοτε σχέδια ανάπτυξης που επεξεργάζονται οι διάφορες κυβερνήσεις, η περιφέρεια και οι δημοτικές αρχές εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνο τα επιχειρηματικά τους συμφέροντα. Η ανάπτυξη που υπηρετούν έχει να κάνει μόνο με τη διασφάλιση και τη θωράκιση των επενδύσεων και της κερδοφορίας τους. Αδιαφορούν πλήρως για την κάλυψη των σύγχρονων λαϊκών αναγκών της περιοχής. Κανένας τους μέχρι σήμερα δεν έχει ασχοληθεί με την ασφάλεια των εργαζομένων ή με τις συνθήκες γαλέρας, και το τονίζω αυτό, που τα τελευταία χρόνια και ειδικά τα χρόνια της κρίσης είναι πολύ έντονο φαινόμενο και παρατηρείται κυρίως από τους εργολάβους που δουλεύουν στον χώρο της ΔΕΗ. Κανένας δεν ρώτησε ή δεν φρόντισε μετά από 2-3 φορές που έχει ανακοινωθεί από τους περιφερειακούς μας συμβούλους, που έχει γίνει αυτή η καταγγελία που ακούσαμε την προηγουμένως από τον σύντροφο τον Γκρόπ, πληγώθηκα για τον ΕΑΠ στη Μεγαλόπολη και για τα... Εγώ δηλαδή ξυπνάω επειδή μένω και στη ΜΟΜΑ, σε ένα συνοικισμό ΜΟΜΑ Καλαμών, ξυπνάω και κοιτάω μήπως αλλάξαν οι κεραμοσκεπές εκεί πέρα, γίνεται από αμία των κεραμίδιων, εννοούμε, γιατί έχει ένα κονδύλι αρκετά μεγάλο εκεί πέρα. Τώρα τι έχει γίνει και τι έχει γίνει και από τα υπόλοιπα. Πάντως δεν είδαμε και καμία αντίδραση ούτε από τον ίδιο δήμαρχο ούτε και από τους προηγούμενους. Ακόμη θέλω να πω και να σκεφτώ, σκέφτομαι μάλλον με λίγο, τι θα γίνει αν ένας από τους εργολάβους αυτούς που είναι τώρα μέσα στη ΔΕΗ εκεί και πίνουν το αίμα των εργαζόμενων θέσει υποψηφιότητα για δημοτικά ως άρχοντας και βγει και γίνει δήμαρχος. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, η επικείμενη πώληση του Διοικητικού Κέντρου στην Μονάδα Μεκονορυχείων και η σοβαρή μείωση του προσωπικού που παρατηρείται θα έχει ακόμη μεγαλύτερες συνέπειες στην οικονομική και κοινωνική ζωή της περιοχής. Αυτή είναι η περιβόητη ανάπτυξή τους, που τόσα χρόνια όλοι και χωρίς καμιά εξαίρεση συμφωνούν και υλοποιούν. Είτε είναι μπλε, είτε είναι ροζ, πράσινη, πολύχρωμη, είτε ως κοινή, υποψήφια. Η ανεξάρτητη αυτή υποψήφια, και το τονίζω αυτή, όλοι οι ανεξάρτητοι είναι, εγώ δεν είμαι ανεξάρτητος βεβαίως, λοιπόν, που στο παρασκήνιο οργιάζουν προκειμένου να εξασφαλίσουν τη στήριξη του ενός ή του άλλου κόμματος της μιας ή της άλλης ομάδας, δεν ξέρουμε με τι αναλλάγματα. Λοιπόν, για άλλη μια φορά αναζητούν τρόπο να μας ξεγελάσουν και να διαμορφώσουν πάλι μια δημοτική αρχή που θα συνεχίσει και θα τελειώσει τους πρώτους σχεδιασμούς τους. Και μάλιστα γρήγορα. Να γίνει το δεκανοπέδιο της Μεγαλόπολης χώρος υποδοχής, επεξεργασίας, καύσης και ταφούλησης απορριμμάτων ολόκληρης της Πελοποννήσου. Και όχι μόνο, ή να γίνει χώρος υγειονομικής ταφής επικίνδυνων αποβλήτων. Είναι ανάγκη λοιπόν
να πάρουμε απόφαση τι είδους δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους χρειαζόμαστε. Δημάρχους και δημοτικά συμβούλια, διαχειριστές της αντιλαϊκής πολιτικής ή δημάρχους αγωνιστές μαζί με τον λαό. Η εκλογή όσο των περισσότερων δυνατών δημάρχων και δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων αντιλαϊκής συσπήρωση θα είναι μια εντολή για σταθερή, χωρίς υποχωρήσεις, υπεράσπιση των λαϊκών δικαιωμάτων και την οργάνωση της πάλης, ώστε να αποτρέψουμε τους επικίνδυνους σχεδιασμούς τους. Να παλέψουμε για να αποδοθούν στην κοινωνία της Μεγαλόπολης τα 40.000 στρέμματα των ορυχείων και να δοθούν άμεσα τα απαιτούμενα κονδύλια από τη ΔΕΗ, το κράτος και το γειτόνισμα, ώστε να ξεκινήσει η αποκατάσταση του περιβάλλοντος και η ανάπτυξη της πόλης. Δυναμώνουμε παντού τη λαϊκή συσπήρωση και το ΚΚΕ, τη δική μας φωνή και δύναμη. Καλούς αγώνες.